Εντύπωση προκαλούν οι βάσει εισαγωγή σε κάποια τμήματα ΤΕΗ αλλά και σε κάποια πανεπιστημιακά τμήματα, αφού με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδεία, πολλοί μαθητέ εισάγονται με μέσο όρο κάτω από 10. Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσματα για το τμήμα τυποποίηση και διακίνηση προϊόντων του ΤΕΗ Θεσσαλονίκη με έδρα την Κατερίνη. Η βαθμολογία του πρώτου ήταν 13.872 μόρια, μέσο όρο δηλαδή 12,97%. Η βαθμολογία του τελευταίου, δηλαδή η βάση του τμήματο τυποποίηση και διακίνηση προϊόντων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκη με έδρα την Κατερίνη, ήταν 8.143 μόρια, με μέσο όρο δηλαδή 7,64. Αντίστοιχε περιπτώσει υπάρχουν και αλλού. Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιωνίου, στην Κέρκυρα, βάση εισαγωγή 4,48 μέσο όρο, δηλαδή 7.352 μόρια. Μουσικών Σπουδών Αθήνα, βάση εισαγωγή. 4,10 μέσος όρος, δηλαδή 6.465 μόρια. Μουσικών σπουδών Θεσσαλονίκης, βάση εισαγωγής 9,70 μέσος όρος, δηλαδή 11.932 μόρια. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας, βάση εισαγωγής 9,62 ως βαθμολογία για το μέσο όρο, δηλαδή 9.432 μόρια. Γεωγραφία Αιγαίου, Μυτιλίνη, βάσει εισαγωγή 8,86 μέσο δηλαδή 8.078 μόρια. Τεχνικό Περιβάλλοντο και Οικολογία Ιωνίων στη Ζάκυνθο, η βάση εισαγωγή θέλει 7,67 ω μέσο όρο βαθμολογία, δηλαδή 6.924 μόρια. Φυτική παραγωγή ΤΕΗ Δυτική Μακεδονία στη Φλόρινα, η βάση εισαγωγή διαμορφώνεται στο μέσο όρο 8,17, δηλαδή στα 7.648 μόρια. Ζωικής παραγωγή ΤΕΗ Δυτική Μακεδονία στη Φλόρινα, με βάση εισαγωγή μέσο όρο 7,30, δηλαδή 6.563 μόρια. Πολιτικών δομικών έργων ΤΕΗ Σερών, βάση εισαγωγή 9,95 μέσο όρο, δηλαδή 8.781 μόρια. Ηλεκτρολογία στεεί Δυτική Μακεδονία στην Κοζάνη με βάση εισαγωγή 7,82 μεσόωρο δηλαδή 7.181 μόρια. Σχεδιασμού και παραγωγή ενδυμάτων Κυλκή με βάση εισαγωγή 7,65 μεσόωρο δηλαδή 7.133 μόρια. Διοίκηση επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλα, βάση εισαγωγή 7,51 μέσο όρο, δηλαδή 8.206 μόρια. Λογιστική ΤΕΙ Καβάλα, βάση εισαγωγή 8,56 μέσο όρο, δηλαδή 8.704 μόρια. Στο μεταξύ, για δεύτερη χρονιά φέτο, εφαρμόστηκε η διαδικασία εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διαφορετικά κριτήρια για του πολίτεκνου, του τρίτεκνου, τι ευαίσθητε κοινωνικέ ομάδε αλλά και του μουσουλμάνου. Για αυτό το λόγο, για πρώτη φορά φέτο, είδαμε τριπλά ή τετραπλά αποτελέσματα στην ανακοίνωση των βάσεων ανατμήμα. Μπορεί έτσι να ανοίγει ο δρόμο για περισσότερα παιδιά να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, σε ορισμένε περιπτώσει, οι αποκλήσει τη βαθμολογία είναι εξαιρετικά μεγάλε, με περισσότερο προνομιούχα τα παιδιά τη μουσουλμανική μειονότητα, τα οποία με πολύ χαμηλή βαθμολογία εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αντιστόχως, τα παιδιά που προέρχονται από πολίτεκνες ή ακόμη και τρίτεκνε οικογένειε έχουν σημαντικό πλεονέκτημα από τους υπόλοιπους συνυποψηφίους τους αφού καταφέρνουν να εισαχθούν με χαμηλότερη βαθμολογία από τα υπόλοιπα παιδιά.